Νομίζω είναι περιττό και απόλυτα κατανοητό να εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας. Νομίζω όμως περισσότερο ότι ο σεβασμός προς το πρόσωπό σας και προς το πρόσωπο που εδώ εκπροσωπείτε, το πρόσωπο και όλων αυτών των οικογενειών που μετράνε τις απώλειές τους, επιβάλλει να μην ακολουθήσουμε μια τακτική και να μικροπολιτικά παιχνίδια που προσπαθούν να εξελιχθούν εδώ, γιατί εδώ με ό,τι δυνατότητες έχουμε προσπαθούμε να κάνουμε πράξη αυτό που η ίδια η μήνυσή σας ζήτησε, να διερευνηθούν οι ευθύνες από εκεί που ξεκίνησαν και μέχρι εκεί που τελείωσαν στο σύνολό τους, και επίσης κάνει πράξη το αίτημα χιλιάδων ανθρώπων που ξεχύθηκαν στους δρόμους εκείνες τις μέρες και έλεγαν το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Αυτό λοιπόν επιδιώκουμε να κάνουμε με ό,τι μέσο έχουμε, να μην ξεχαστεί το έγκλημα και να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να διεκδικήσουμε, να αποδοθούν στο σύνολό τους και στο ακέραιο για όλα τα εγκλήματα που τελέστηκαν σε βάρος αυτών των ανθρώπων οι ευθύνες. Και βεβαίως συμφωνούμε και, αν θέλετε, προσυπογράφω την αγωνία σας για το θέμα της απόδοσης ευθυνών στους υπουργούς. Ως κόμμα έχουμε ξεκάθαρα την άποψη ότι θα έπρεπε να καταργηθεί ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και να δικάζονται όπως δικάζονται όλοι οι πολίτες. Δεν θέλω όμως να μπω άλλο σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια βαριά συνεδρία σήμερα. Θέλω να περάσω σε κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω ότι εσείς μπορεί να μην γνωρίζετε με πολύ βίαιο τρόπο μάθατε τα της λειτουργίας του σιδηροδρόμου, όμως καταλαβαίνω ότι είστε από τους ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί περισσότερο από τον καθένα με τη μελέτη της δικογραφίας, με την αναζήτηση στοιχείων κλπ. Θα ήθελα να πείτε, νομίζω βέβαια το έχετε πει με το πιο ξεκάθαρο τρόπο, αλλά για να καταγραφεί, από την διερεύνηση που έχετε κάνει μέχρι τώρα, από τα στοιχεία που υπάρχουν. Πολύ απλά, γιατί ακούσαμε διάφορα για μοιραία, για... Αν υπήρχε εγκατεστημένο το σύστημα αυτό, το ETCS, το σύστημα αυτόματης παίδης, θα είχε αποτραπεί το δυστύχημα, το έγκλημα? Το σύστημα της αυτόματης παίδησης, όταν αντιλαμβανόταν ότι δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή, θα τα σταματούσε αυτόματα. Είναι επομένως... Είναι... Ναι, φυσικά, συγνώμη. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε τα ευκόλως εννοούμενα, αλλά επειδή εδώ δυστυχώς ναι, κάποια πράγματα δεν αντιμετωπίζονται. Θα μου πείτε τι λειτουργούσε άλλο. Αλλά έστω αυτό το σύστημα να λειτουργούσε, θα μπορούσε, ναι, θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σωθεί. Μα και γι' αυτό είναι και υποχρεωτικό, έτσι, και στην ελληνική νομοθεσία και στην ευρωπαϊκή, να υπάρχει αυτό το σύστημα. Να υπάρχουν και τα ελάχιστα συστήματα ασφαλείας πολύ πριν από αυτό, ακριβώς, το οποίο δυστυχώς αποδεικνύεται και από αυτή τη συζήτηση που γίνεται εδώ, όσο ατελής και αν είναι, αποδεικνύεται δυστυχώς και από αυτή τη συζήτηση ότι δεν υπήρχαν ούτε τα φωτοσύματα, όχι τα συστήματα αυτόματης παίδησης. Ακριβώς. Ακριβώς. Υπάρχει μέσα, αναφερθήκατε σε αυτό, αλλά θα ήθελα να το, αν μπορείτε να επεκτείνετε λίγο το συλλογισμό σας, γιατί έχει γίνει αίτημα για να κληθούν εδώ να καταθέσουν και πραγματογνώμονες που μπήκαν από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων, που έχουν διάφορα ευρήματα που θεωρούμε σημαντικά για το εύρος, για τα ζητήματα της πυρκαγιάς που είχαν, αν θέλετε, και επιβάρυναν πολύ περισσότερο τις απώλειες ανθρώπων. Ήταν πολύ περισσότερο δυστυχώς οι άνθρωποι που χάθηκαν από την πυρκαγιά. Υπάρχει μέσα σε αυτό, μιλάω για την πραγματογνωμοσύνη επικεφαλής του κύριου Λακαφώση, όπου εκεί πράγματι αναφέρθηκε ότι βρέθηκε ένα, με όποιο τρόπο προσκατάφεραν να βρουν, υπάρχουν ευρήματα ξυλολίου. Και ότι αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
γνωρίζετε εσείς σε τι μπορεί να παραπέμπει κάτι τέτοιο σε συνδυασμό, αν θέλετε, και με καταθέσεις υπουργών, ας ήταν και προηγούμενων θητείων, που μιλήσανε για, ότι ήταν υπαρκτό φαινόμενο η μεταφορά παράνομων φορτίων σε εμπορικές αμαξοστοιχίες. Ναι, νομίζω από το 2008 γίνεται αυτό. Για παράνομη νοθεία καυσίμων. Για νοθεία καυσίμων. Εκεί χρησιμοποιείται το ξυλόλιο. Και θα μπορούσε να δικαιολογήσει και αυτή τη μεγάλη έκρηξη που έγινε. Συν αν υπήρχαν και άλλα υλικά, τα οποία δυστυχώς δεν θα μάθουμε ποτέ. Εκτιμάτε εσείς ότι τουλάχιστον ο επικεφαλής αυτής που... Μα εννοείται, φυσικά. Ότι πρέπει να είναι δυνατόν να άνθρωποι που ασχοληθήκαν από την αρχή, πήγανε στο χώρο, έκαναν επιτόπιες έρευνες, μελέτες, να μην κληθούν εδώ πέρα να πούνε την άποψή τους. Γιατί, αν καταλαβαίνω καλά, όπως είπατε, παρά την προσπάθεια που έγινε να αλλοιωθεί ο τόπος του εγκλήματος... Υπήρξαν ευρήματα. Υπήρξαν ευρήματα, ναι. Που πρέπει να δικαιολογηθούν κάπως. Συγγνώμη να σας πω λιγάκι. Ναι. Για μένα, πολύ σημαντικό και επίσης θα πρέπει να δικαιολογηθεί, είναι για ποιο λόγο, και αυτό θα πρέπει να μας το πει ο κύριος αγοραστός, για ποιο λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Okay. Περίσσευαν 650.000 για να μεταφέρουμε τα βαγόνια. Πρέπει να έρθουν εδώ και να δώσουν και τα μέλη της Επιτροπής. Και δεν με ενδιαφέρει και ο ίδιος και ο Πρωθυπουργός. Το παιδί μου σκοτώθηκε. Δεν με ενδιαφέρει η ιδιότητα και ο τίτλος κανενός. Οφείλετε να τους καλέσετε και να εξηγήσουν για ποιο λόγο αλλίωσαν το χώρο, με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμα στοιχεία για να μάθουμε τι έγινε. Ορίστε λοιπόν η ευκαιρία, κύριε Ζευδαρίδη, που θέλετε να λάμψει η αλήθεια, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να λάμψει η αλήθεια λοιπόν. Ας έρθουν να μας πούν εδώ. Για ποιο λόγο τα κάναν όλα αυτά. Για ποιο λόγο δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο. Γιατί σε μένα, στο δικό μου μυαλό, το απλό, μόνο μία λέξη ταιριάζει. Συγκάλυψη. Και θα τη λέω συνέχεια. Μέχρι να έρθει κάποιος να μου πει, όχι κυρία μου, δεν ήταν συγκάλυψη, ορίστε τι θέλαμε να κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο, συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό σας. Τουλάχιστον σε καμιά λογική δεν χωράει να αλλοιώνεται ένας τόπος εγκλήματος. Εδώ ένα τροχαίο γίνεται και δεν αφήνουν να μετακινήσουμε το αυτοκίνητο που κόβει την κυκλοφορία. Εκτός αν θες να κρύψεις. Και είσαι και ψηλά ιστάμενος κάπου. Να σας ρωτήσω επ' αυτού, εναντίον ποιον στρέφεται η μήνυση που έχετε καταθέσει για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος? Το λέω για να καταγραφούν και ενδεχομένως και για την κλίση τους ως μάρτυρες. Είναι κυρίου αγοραστού και νομίζω και όλος το... νομίζω η συμπληρωματική ήταν για τον κύριο αγοραστό. Η πρώτη αφορούσε όλη την περιφέρεια Λαρίσης. Όλο το συμβούλιο. Μετά όμως έγινε ξεχωριστά για τον κύριο αγοραστό. Και για τον όποιο εμπλεκόμενο έδωσε την εντολή. Γνωρίζετε, ας πούμε, ποιο είναι το συμβούλιο που έχετε κάποια γνώση? Ήταν ο κύριος Τριαντόπουλος, ήταν ο κύριος Πλεύρης, προσπαθώ να θυμηθώ κάποια άτομα άλλα, ήταν... νομίζω ήταν και ο Υπουργός Άμυνας, ήταν... Δεν το έχω μαζί μου όμως καθόλου. Εντάξει, μην σα, δεν χρειάζεται. Αλλά... Αν υπάρχει, τέλος πάντων, από έγγραφα... Ναι. Ωραία. Νομίζω μιλούσαμε για τον κύριο Αγοραστό. Για τον κύριο Αγοραστό δεν με ρωτήσατε. Ήταν η μήνυση, θα μπορούσα να την έχω κι εγώ, δεν είναι και... Εντάξει, μην πιέζεστε, Τη μήνυση του κύριου Αγοραστού, κατά του κύριου Αγοραστού, δεν την έχω μπροστά μου για να σας... Εντάξει.
Θα μπορούσε να κληθεί και ο ίδιος και να καταθέσει και αυτά. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Που υπονοήσετε ότι αυτό άφησε να εννοηθεί έστω και σε μια προφορική, πέρα από το εξώδικο που έχει απαντήσει. Πιστεύετε... Νομίζω ότι εδώ έχουμε γνώση και εικόνα και αναφερθήκατε στην σημασία που έχουν τα συστήματα ασφαλείας. Νομίζω και τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να πούμε σε αυτά. Άρα και στη μήνυσή σας, τη μήνυση που κάνατε για την αρχική, όχι για την αλλίωση του, ζητάτε να διερευνηθούν και σε παλαιότερους χρόνους. Φυσικά, φυσικά. Οι συμβάσεις που, από όπου σταμάτησαν στην πραγματικότητα να υλοποιούνται για να υπάρχουν σήμερα όλα τα συστήματα ασφαλείας. Ακριβώς. Για να μην υπάρχει... Και μία τελευταία, γιατί θέλω να σας... Και έχω την εντύπωση, αν θυμάμαι καλά, το 2000, μέχρι το 2015 λειτουργούσε και στην Καρόλου το κέντρο τηλεδιοίκησης. Δηλαδή, ας σκεφτεί κανείς τι λειτουργούσε τότε και τι λειτουργούσε τώρα, τι να πω. Δεν χρειάζεται εγώ να συμπληρώσω τίποτα άλλο. Συμμεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες. Θεωρούμε ότι υπάρχουν και άλλα που κατατέθηκαν εδώ, φοβερές ελλείψεις που πραγματικά προκαλούν. Για να συνοψίσουμε. Εσείς αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα που προσπαθεί να καλλιεργηθεί από την κυβερνητική πλειοψηφία περί καθοριστικού παράγοντα του ανθρώπινου λάθους, την συμμερίζεστε? Δεν τη δεχόμαστε καθόλου και τη θεωρούμε και πολύ προσβλητική. Σωστό. Σε αυτό το σημείο και εγώ θέλω να επισημάνω, δεν το θεωρώ αυτονόητο, δεν επαναφέρω το ζήτημα για τον κύριο Γεννηδούνια. Είναι ο μηχανοδηγός του τρένου, ακόμα και για αυτό το μύθευμα που προσπάθησε να διαμορφώσει η κυβερνητική πλειοψηφία για τις ευθύνες δίθεν του μηχανοδηγού, αν δεν έρθει ο ίδιος ο άνθρωπος που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς για να πει κατά πόσο μπορούσε ή όχι να επηρεάσει η κατάσταση. Τώρα λέω για να πει για το πώς λειτουργούσαν, με τι συνθήκες εργάζονταν και με τι συνθήκες λειτουργούσαν οι σιδηροδρομικοί σταθμοί, όπως βέβαια και άλλοι μάρτυρες που έχουν κατατεθεί, και επαναφέρουμε και το αίτημα για τους πραγματογνώμονες των οικογενειών, γιατί ένα στοιχείο που λείπει εντελώς από τη συζήτηση και την εξέταση των μέχρι τώρα μαρτύρων είναι το τι έγινε αμέσως μετά το έγκλημα σε σχέση με την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος, του συμβάντος. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία νομίζω ότι μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αναλυθούν από τους πραγματογνώμονες που πήραν δείγματα από το χώρο και να καταθέσουν σε σχέση με αυτά. Είπατε πολλά πράγματα στην αρχική τοποθέτηση, δεν θέλω να, γιατί καταλαβαίνω και τη δύσκολη. Σας ευχαριστώ.